Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, με όση φωνή μπορεί να βγάλει, είναι η αλήθεια σήμερα, μετά από το χθεσινό παιχνίδι, για το οποίο θα συζητήσουμε φυσικά για τις επόμενες 2 ώρες, με τον Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς παρέα να συζητήσουμε τα όσα γίνανε χθες φυσικά στο Κλεάνθης Βικελίδης στην αναμέτρηση με την Μόλντε και στο ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρη, το οποίο τελείωσε προώρα και άδικα νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό κόντρα στους Νορβηγούς. Δεν βγαίνει η φωνή Γιάννη Ζάτση, μήπως θα έρθεις εσύ, θα πάω εγώ να κάνω κονσόλα. Όχι, εντάξει, ήταν και αυτό στο πλαίσιο μιας πολύ έντονης βραδιάς που ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά και όσοι από εσάς παρακολουθήσατε το παιχνίδι είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά. Ένα βράδυ που τα είχε όλα εκτός από αυτό το οποίο ήθελε ο Άρης και αυτό που είχε ως στόχο κόντρα στην Μόλντε στον επαναληπτικό με τους Νορβηγούς, δηλαδή την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League. Έφτασε πάρα πολύ κοντά, την άγγιξε την πρόκριση ο Άρης, αλλά αυτό το γκολ του Μπολί στην παράταση έκοψε τα φτερά των κιτρινόμαυρων και ήταν και η μαχαιριά που έβαλε τέλος στις όποιες, στις πολύ βάσιμες ελπίδες που είχαν πλέον μετά από το 3-0 για να περάσουν στην επόμενη φάση. Ένας Άρης που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι, να αγγίξει το τέλειο παιχνίδι, το έκανε νομίζω, αλλά πλήρωσε δυστυχώς για αυτόν, για εσάς, για όλους μας αυτή την πολύ κακή ήττα που έκανε στην Νορβηγία πριν από μία εβδομάδα. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, θα δούμε πως ανοίξω νωρίτερα γραμμές σήμερα, γιατί σίγουρα θα έχετε και πολλά να πείτε και εσείς για το χθεσινό παιχνίδι. Για την ώρα επικοινωνούμε μηνυματικά, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, το σχόλιο σας, την τοποθέτησή σας, την ερώτησή σας σε ό,τι αφορά φυσικά το χθεσινό παιχνίδι με τη Μόλντε και όχι μόνο, αφού η ζωή προχωράει. Η Ευρώπη αποτελεί πλέον για τον Άρη κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Η ομάδα οφείλει να συνεχίσει, να προχωρήσει, έχοντας μπροστά της μια απαιτητική σεζόν με πρωτάθλημα, κύπελο και όσο διανύουμε τις μέρες του Αυγούστου, μέρες μεταγραφών. Θα δώσουμε στη συνέχεια ρεπορτάζ για το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί αναφέραμε την λέξη μεταγραφές και πλέον νομίζω θα μας απασχολήσει περισσότερο μετά και το πέρας των αγώνων με την Μόλντε, το πώς θα κινηθεί ο Άρης αυτές τις τελευταίες μέρες της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου και κάποιες μέρες ενδεχομένως αν κάνει κάποια κίνηση για ελεύθερο ποδοσφαιριστή τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Ένας Άρης που έχει δεδομένες ανάγκες σε συγκεκριμένες θέσεις προκειμένου να ενισχυθεί. Το έχουμε διαπιστώσει νομίζω περισσότεροι που η ομάδα φωνάζει ότι χρειάζεται ποδοσφαιριστές. Να δούμε τι θα γίνει ενδεχομένως, αν θα υπάρξουν και κάποιες αποχωρήσεις από το ρόστερ της ομάδας μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Ποδοσφαιριστές που τους τελευταίους μήνες είναι σε μια φάση μένει δεμένη και τους οποίους βλέπουμε κιόλας να αγωνίζονται. Και φυσικά οτιδήποτε άλλο υπάρχει και από το χθεσινό παιχνίδι, να βάλουμε λίγο έτσι κάτω το φιλμ, όσο έχω φωνή να ξέρετε. Δεν ξέρω αν μέχρι τις 7 θα καταφέρω να μιλάω ακόμα, γι' αυτό ενδεχομένως να ανοίξω και νωρίτερα γραμμές και να αφήσω σε εσάς να κάνετε αυτή τη δουλειά σήμερα, γιατί είναι η αλήθεια ότι το χθεσινό βράδυ λίγο χάλασε τις φωνητικές μας χορδές Γιάννη Ζάτση. Ενδεχομένως να ακούσουμε και τον τρόπο με τον οποίο χάλασε τις χορδές μας το βράδυ αυτό. Ήταν πάντως ένα βράδυ το οποίο μπορεί να έληξε, να ολοκληρώθηκε με μια απογοήτευση, με ένα ξενέρωμα που ο Άρης δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, γιατί έδειξε ότι μπορούσε να το κάνει. Και χθες ο Άρης, μεταξύ όλων των άλλων, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το έχετε σκεφτεί εσείς, εξέθεσε τον ίδιο τον εαυτό. Χθες η ομάδα με την εμφάνισή της στο Βικελίδης εξέθεσε τον ίδιο τον εαυτό και την παρουσία της στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Διότι έδειξε ότι αυτή τη Μόλντε μπορούσε να την περάσει αρκετά εύκολα. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο υπερβολή, αλλά έδειξε ότι μπορούσε να την περάσει. Γιατί και η Μόλντε χθες μας έδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σε ομάδα. Και στο πρώτο παιχνίδι εγώ το είδα έτσι και πολλοί το είδαν έτσι, ασχέτως αποτελέσματος, ασχέτως του 3-0. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο η Νορβηγία.
Και ο Άρης άγγιζε να περάσει. Το πάλεψε χθες. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στην ομάδα για την χθεσινή της προσπάθεια. Ούτε να της κατολογήσουμε το οτιδήποτε για το χθεσινό μάτς. Ήτανε σχεδόν όλοι καταπληκτικοί. Όλοι βγάλανε πάθος, όλοι βγάλανε θέληση, όλοι βγάλανε ποιότητα και τα δώσανε όλα. Άγγιξε το τέλειο παιχνίδι ο Άρης. Δυστυχώς πλήρωσε όμως το πρώτο μάτς της Νορβηγίας. Πλήρωσε. Λάθη τα οποία γίνανε από όλους σε εκείνο το παιχνίδι. Προσπάθησε να γυρίσει αυτή την κατάσταση. Θα μιλούσαμε για επική πρόκριση αν κρατούσε αυτό το 3-0 ή ενδεχομένως έβαζε ένα τέταρτο ή πήγαινε στα πέναλτι το παιχνίδι. Και δεν θα ήταν επική πρόκριση λόγω αντιπάλου. Δεν θα ήταν επική πρόκριση λόγω της φάσης που έπαιζε ο Άρης, δηλαδή τον τρίτο πραγματικό γύρο. Θα ήταν επική πρόκριση για τον απλούστατο λόγο ότι θα είχε καταφέρει από ένα 3-0 να επιστρέψει και να περάσει στα play-off της διοργάνωσης. Μόνο θετικά μπορεί να κρατήσει ο Άρης το χθεσινό παιχνίδι. Για να ολοκληρώσω έτσι λίγο μια πρώτη εισαγωγή και θα πούμε συνέχεια και περισσότερα και με εσάς. Μόνο θετικά μπορεί να πάρει από το χθεσινό ματς ο Άρης, αλλά δεν θα πρέπει βασικά να ξεχάσει τα αρνητικά της Νορβηγίας. Η ομάδα χθες έδειξε ότι έχει ένα συγκεκριμένο potential, το οποίο είναι πολύ καλό. Έχει παίχτες ποιοτικούς. Έχει μια έδρα που στα καλά της όπως χθες δύσκολα μπορεί να περάσει κάποιος και να ανταποκριθεί. Μια έδρα που δίνει άλλη όθηση στον Άρη. Φάνηκε και χθες, γιατί δεν είναι μόνο η προσπάθεια των παιχτών χθες. Και του Πάγκου φυσικά και του Παντελίδη και των συνεργατών του. Είναι και ο κόσμος. Διότι ανήμερα 15 Αυγούστου πάνω από 18.000 άνθρωποι αφήσανε παραλίες. Αφήσανε τις οικογένειές τους την ευκαιρία να πάνε μια βόλτα σε μέρα αργίας και πήγανε στο γήπεδο. Μετά από ένα 3-0 στην Νορβηγία. Γιατί το πιστέψανε. Γιατί ξέρουν ότι η ομάδα τους έχει ανάγκη στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Και το να βλέπεις ανήμερα 15 Αυγούστου τέτοια εικόνα στο Βικελίδης και ποδοσφαιριστής να μην είσαι, δεν μπορείς να μην παρασυρθείς από αυτόν τον ρυθμό. Δηλαδή και εμείς πάνω που είμαστε δημοσιογραφικά, σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι θα ήμασταν σαφώς πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί, αλλά όλοι μας θες πάνω στα δημοσιογραφικά, δεν μπορούσαμε να μην παρασυρθούμε από αυτόν τον παλμό τον οποίο έδινε η κερκίδα. Και αυτόν τον παλμό, όπως τον περνούσε η κερκίδα σε εμάς, φανταστείτε και στον απλό κόσμο γενικότερα από τον στο κήπεδο, φανταστείτε πώς τον περνούσε στην ομάδα και πόσο τους όθησε παραπάνω και τους έσπρωξε για να φτάσουν πολύ κοντά στην πρόκριση και σε αυτό το 3-0 που το πίστευαν λίγοι, είναι η αλήθεια. Οι Νορβηγοί ξεγραμμένο τον είχαν τον Άρη την προηγούμενη εβδομάδα. Και πολλοί έλεγαν ότι δεν είχε ελπίδες ο Άρης. Όντως δεν είχε πολλές πιθανότητες να περάσει η ομάδα. Ήταν λίγες πιθανότητες. Αλλά έστω πίστεψε σε αυτές τις λίγες πιθανότητες. Ένας ολόκληρος οργανισμός κατάφερε συντονισμένα να πιστέψει στην πρόκριση. Και έφτασε πολύ κοντά σε αυτήν. Θέλετε η διοίκηση, θέλετε οι παίχτες, θέλετε ο προπονητής, θέλετε οι δημοσιογράφοι, θέλετε όλοι εσείς. Υπήρξε μια συντονισμένη πίστη που είχε βάση τελικά. Γιατί είδαμε ότι η Μόλντε δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ξέρουμε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Λίγες πιθανότητες, ναι, θα τις κυνηγήσεις. Τις κυνήγησε ο Άρης, έφτασε μια ανάσα, αλλά με τον γκολ του Μπολί είδε μπροστά του και πάλι το παιχνίδι της Νορβηγίας. Και φυσικά, για να μην το ξεχάσω, θα ήταν πολύ λάθος να το ξεχάσω, αυτός ο απίστευτος διαιτητής που ήρθε από την Ιρλανδία και έβγαλε ακόμα και τους πιο ήρεμους ανθρώπους από τα ρούχα τους και τους έκανε να χάσουν την ψυχραιμία τους. Ένας διαιτητής ο οποίος ξεκάθαρα έπαιζε Μόλντε. Η διαιτησία του ήταν, και συγγνώμη για το χαρακτηρισμό για όσους ακούτε, κομική. Όταν δεν δίνει μπροστά του κόκκινη δεύτερη κίτρινη στον Λέικε Τζέιμς για να αφήσει τη Μόλντε με 10. Όταν ανακαλύπτει
φάουλ που έχουν κάνει οι παίχτες του Άρη, όταν δείχνει ανοχή στο σκληρό παιχνίδι των Νορβηγών που παίζαν όλη την ώρα με τα χέρια. Έχει βάση να λέμε ότι και αυτός επηρέασε το αποτέλεσμα αυτού του ζευγαριού και την πρόκριση. Δεν είχε δόλο, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι είχε δόλο ένας Ιρλανδός διαιτητής που σφίριξε το Άρης Μόλντε. Αν ήταν στην Ελλάδα, τότε φυσιολογικά το μυαλό μας θα σκεφτόταν διαφορετικά. Απλά ο συγκεκριμένος που ήρθε είναι κακός διαιτητής. Εκτός αν είναι καλός και είχε μια κακή μέρα χθες και ήταν τόσο καλή και έντα του Άρη που είχε πέσει στην κακή μέρα του Χάρβεϊ. Τι να πω, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση όμως επηρέασε και αυτός από την πλευρά του με τα σφυρίγματά του την εξέλιξη του χθεσινού αγώνα ανάμεσα στον Άρη και στην Μόλντε. Ο φίλος 779. Μπράβο σε ομάδα και κόσμο, πίστη όλων έφερε αυτή τη μαγική εικόνα. Οι δύσπιστοι Αριανοί έχασαν που δεν έδωσαν το παρόν. Το γεμάτο γήπεδο πάντα επηρεάζει. Είναι αλλιώς ο Άρης το γεμάτο γήπεδο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν το εκμεταλλεύεται, προσέξτε, γιατί άλλες φορές στο παρελθόν έχουμε δει τον Άρη σε γεμάτο γήπεδο να σκαλώνει, να μην μπορεί. Είναι και πώς θα διαχειρίζει το ποδοσφαιριστή εκείνη την ώρα. Είναι και πώς αντέξει το βάρος φανέλας εκείνη τη στιγμή και το βάρος 18.000 ανθρώπων από πάνω σου. Και με πίεση από το πρώτο λεπτό κιόλας θες ο Άρης, γιατί ήξερε ότι πρέπει να μπει και να σκοράρει. Δεν παρουσίασε κάτι το τρομερό, μια τρομερή αλλαγή όσον αφορά την εικόνα του, θα πω εγώ. Στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι το τονίζω, έτσι. Γκολ που ήρθανε τα δύο από ατομικές προσπάθειες. Αλλά χθες δεν είχε σημασία το πώς θα έρθουν τα γκολ, σημασία είχε να έρθουν τα γκολ. Τα τρία που χρειαζόταν ο Άρης σίγουρα για να ισοφαρίσει το σκόρ του πρωταγώνα ήρθανε. Δυστυχώς δεν ήρθε και ένα τέταρτο, ενώ έχασε και άλλες ευκαιρίες ομάδα συνέχεια. Με 32 τελικές, 16 συναισθεία, ήταν και λίγα τα γκολ που δέχτηκε η Μόλντε. Αλλά είχε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Άλεξ Κράνιξ, που σταμάτησε σε πολλές περιπτώσεις πολύ καλές προσπάθειες των παιχτών του Άρη. Όπως του Κόρχου για παράδειγμα στο 52 ή εμένα αυτή που μου έχει μείνει πιο έντονα και είναι μία απάντηση σε όσους από εσάς λέτε ότι ο Ιντέγε δεν τραβάει και δεν μπορεί και βγάλτονα, η φάση του Ιντέγε μετά το 3-0 που κατεβάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή με δύο παίχτες πάνω του, βρίσκει το χώρο και κάνει το σουτ. Πολύ καλό, άσχετα που ο τερματοφυλάκας, μπράβο του, το έβγαλε στη δεξιά του γωνία. Και στον φορ μην κοιτάτε πάντα το αν βάζει γκολ ή όχι. Ο Φόρ κάνει, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο κάνει πολλές περισσότερες δουλειές μέσα στο γήπεδο και η Ντέγε χθες έκανε αρκετές. Και πάντα με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα παίχτη που έχει να αγωνιστεί ένα χρόνο σε επίσημο παιχνίδι και τώρα είναι τα πρώτα του. Νομίζω ότι τα πηγαίνει αρκετά καλά. Απλά αυτό το οποίο του λείπει είναι το γκολ που θα τον ξεκλειδώσει. Και επειδή το θέλει παραπάνω από όσο. Μπορεί να το θέλει και παραπάνω από όσο πρέπει αυτή τη στιγμή, ίσως τον επηρεάζει νομίζω και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα φυσικά και στη συνέχεια. Για την ώρα θα πάμε στο break, να πάω να πιω και εγώ λίγο νερό, γιατί ο λαιμός μου, όπως ακούτε, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πάμε στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά περισσότερα. Λίπρο 107,4, All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Γιάννη Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Ο φίλος ο 779 επιστρέφει με νέο μήνυμα. Ο κακός διαιτητής κάνει λάθη για τις δύο ομάδες. Αυτός ο διαιτητής είχε ίδια καθοδήγηση με τον Άγγλο διαιτητή. Ως οργανισμός θα δούμε το μάτς με όφη και τις προσθήκες. Είναι πλέον το πρωτάθλημα και το μεταγραφικό σε πρώτο πλάνο για τον Άρη, ο οποίος από τη Δευτέρα θα μπει σε mood πρωταθλήματος καθαρά, γιατί την άλλη Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ ο Βικελίδης υποδέχεται τον Όφη και παράλληλα θα προσπαθήσει να κλείσει και τις τρύπες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ και τα κενά. Στο πλαίσιο αυτό, διαβάζετε το πρωί και στο All About Aris για τον Ντεμπόκο ότι είναι πιθανό ακόμα και σήμερα να τελειώσει θετικά η υπόθεση του Βέλγου αριστερού μπακ και να έρθει και να πλαισιώσει τον πολύ καλό Κόρχουτ στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Ούγγρος εμφανίστηκε χθες και πολύ σημαντικό ρόλο στην επιθετικότητα, να το πω έτσι, του Άρη στο χθεσινό παιχνίδι έπαιξαν και τα μπακ του, από τα οποία πήρε πολλά σε αυτό το κομμάτι χθες. Και ο Σούντγκριν ήταν καλός,
Και ο Κόρχου ήταν πολύ καλός, είχε και μια πολύ καλή ευκαιρία στο 52. Έβγαινε μπροστά με ουσία. Και ο Σούντγκαρν φυσικά την πλευρά του βγάζει σέντρα ακριβίας. Και το είχε δοκιμάσει και νωρίτερα. Για τον Τιγκινί. Και αν προσέξετε λίγο, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, από τη συγκεκριμένη θέση ο Σούντγκρεν να γεμίζει μέσα στην περιοχή. Το έχει κάνει και με την ΑΕΛ Μεσού. Στο πρώτο παιχνίδι στο Βικελίδης. Το κάνει και χθες. Το έχει κάνει και στην Νορβηγία. Και έχει καλή σέντρα ο Σουηδός και το έδειξε χθες. Την έστειλε κατευθείαν εκεί που πρέπει. Δηλαδή στον Τιγκινί. Που έβαλε το τρίτο γκολ της ομάδας. Και έχουμε σηκωθεί εμείς από τις καρέκλες μας και χτυπιόμαστε τα ψάρια. Βλέποντας τον Άρη να αγγίζει το θαύμα. Αλλά ήρθε πολύ στην παράταση και χάλασε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά για τους κεντρινόμαυρους. Νομίζω ότι το παιχνίδι τουλάχιστον αγωνιστικά δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. Ήταν ένας Άρης που προέταξε το πάθος του, τη θέλησή του και με την όθηση του κόσμου προσπάθησε να πάρει αυτό το οποίο ήθελε. Απέναντι σε μια Μόλντε η οποία νομίζω ότι δεν περίμενε τον Άρη ότι θα καταφέρει να φτάσει στο 3-0. Δεν απείλησε ιδιαίτερα στο παιχνίδι. Δηλαδή είχε το δοκάρι με τον Άικρεμ λίγο μετά τον γκολ του Ματίγια. Είχε δύο καλά σούτ έξω από την περιοχή τα οποία τα έβγαλε ο Κουέστα και τη φάση με τον γκολ του Μπολί στην παράταση. Δεν παρουσίασαν κάτι άλλο ιδιαίτερο οι Νορβηγοί. Απέδειξαν ότι όντως δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σε ομάδα. Δεν νομίζω ότι η Παρτιζάν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντί τους. Αν και η Παρτιζάν με τη Μαλάτια, ναι μεν προκρίθηκε, αλλά βάσει σκορ και μιλώντας έτσι με ένα δύο άτομα που είδανε λίγο το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον, δεν διανύει αυτή την καλύτερη της περίοδο, αλλά νομίζω ότι εύκολα δύσκολα τη Μόλντε θα την αποκλείσει και θα μπει στους ομίλους του Europa League. Ένας Άρης που αυτό το οποίο προέταξε πέραν της θέλησης και του πάθους είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιχτών του, το θεσινό παιχνίδι. Την κλάση του Ματίγια στις στατικές φάσεις και δεν είναι μόνο το φάουλ το οποίο εκτελεί. Με πολύ δύναμη, με ωραία τεχνική το έστειλε στην αιστεία της Μόλντε. Είναι και τα χτυπήματα του στα κόρνερ. Είδαμε και το Φετφατζίδη βέβαια να παίρνει χτυπήματα χθες στα κόρνερ. Είδαμε, μια που είπα Φετφατζίδη, ο πρώτος τον οποίο περιμέναμε να βγάλει κάτι ατομικά. Γιατί είχαμε πει πριν το μάτσο ότι μέσα σε μια εβδομάδα ένας προπονητής δεν προλαβαίνει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο τακτικό κομμάτι. Έτσι λοιπόν, παίχτες κλειδιά έπρεπε να βγουν μπροστά. Και ο πρώτος σχετικής λίστας ήταν ο Φετφατζίδης, ο οποίος στο 2-0 του Άρη δείχνει τι μπορεί να κάνει. Πλαγιοκόπηση, το ένας εναντίον ενός και παράλληλη πάσα. Χαμηλά, Δελιζίζης 2-0. Το δεύτερο γκολ, το μισό και παραπάνω, ανοίξει το Γιάννη Φετφατζίδη. Που έβγαλε την ποιότητά του χθες. Στο μεγαλύτερο διάστημα που αγωνίστηκε. Πρέπει να βρει λίγο μια σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι περισσότερο ο Φετφατζίδης. Όπως είναι, για παράδειγμα, επίσης, κλειδί χθες ο Ιντέγε. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά καθίστε και δείτε πόσες φορές έχει πάρει την μπάλα μακριά από την περιοχή. Τη πάει αριστερά, τη πάει δεξιά. Τη φάση που έχασε μετά το 3-0. Μπορεί ακόμα να μην έχει βρει δίχτυα, αλλά με τις κινήσεις στο χώρο δείχνει και το γεγονός ότι φαίνεται παιχνίδι να αποκτάει περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό, δείχνει ότι ο Άρης έχει βρει φόρ. Σύγχρονο φορ που μπορεί με την μπάλα και μέσα στην περιοχή αλλά και έξω από την περιοχή. Που έχει τεχνική. Που μπορεί να κατεβάσει, να κρατήσει και να κάνει κάποια ενέργεια. Δεν είναι δηλαδή ο φορ που καρφώνεται μέσα στο κουτί και περιμένει την μπάλα ο Ιντέγια. Και νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός θα γίνεται και πολύ καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Απλά του λείπει το γκολ που θα τον ξεκλειδώσει και θα αρχίσει έτσι να γράφει το κοντέρ για τον Νιγηριανό. Από τους πιο καθοριστικούς παίχτες θες, ο Σάσα. Έχει καταπιεί χιλιόμετρα για 120 λεπτά. Και στην άμυνα
και με βοήθειες που έδινε, κάλυπτε χώρους, βοηθούσε και μπροστά. Όχι τόσο πολύ, αλλά βλέπεις έναν χαφ φέτος, πέρυσι δεν το θυμάμαι εγώ τόσο πολύ, που να βγαίνει μπροστά και να δοκιμάζει και σουτ ο συγκεκριμένος. Αυτό το box to box που λέμε πολλές φορές. Και στο δεύτερο του παιχνίδι ως βασικός έδειξε ότι το έχει και μάλιστα δήλωσε και χθες σίγουρος ότι μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Και μακάρι. Και ίσως να είναι ικανός να μας κάνει να ξεχάσουμε το Σιώπη. Δεν θα είναι ο Σιώπης ποτέ. Δεν μπορεί να είναι ο Σιώπης ποτέ. Αλλά σίγουρα μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά το κένο το οποίο δημιουργήθηκε με την αποχώρηση του διεθνή μέσω από τον Άρη. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και είναι καθοριστικός. Έχει δώσει τρεξίματα χθες στον άξονα του Άρη. Έχει δώσει ταχύτητα. Μέχρι που μετατοπίστηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας από τον Παντελίδη. Και εμένα προξένησε λίγο εντύπωση χθες αυτή η κίνηση και σε αρκετούς από εσάς. Ο Σάσα είναι ένας παίκτης που ξέρει να αγωνίζεται και στα άκρα της άμυνας βέβαια. Αλλά με το που τον πήρες από εκεί, έχασες λίγο ταχύτητα στον άξονα. Δεν λέω ότι αυτό έπαιξε ρόλο. Απλά είναι, ρε παιδί μου, περισσότερο σαν διαπίστωση. Που εκείνο το σημείο μετά, επανήλθε βέβαια μετά στη συγκεκριμένη θέση. Τέλος πάντων, ήταν και αυτός νομίζω από τους παίκτες που ξεχώρισαν λίγο παραπάνω. Όλοι ξεχώρισαν, κάποιοι όμως ήταν καθοριστικοί. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σάσα και ο Φετφατζίδης. Εντάξει, για τον Γιώργο Δελιζήση, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, γιατί ήταν πραγματικά συγκινητική η παρουσία του χθες στο παιχνίδι. Έχει φάει τόσο ξύλο από τους Νορβηγούς. Και τον έβλεπες ότι πάλι σηκωνόταν όρθιος, έδινε τις μάχες του, ήταν σταθερότατος, δεν έκανε λάθος, μοδελιζήσεις. Και φυσικά πέτυχε και το δεύτερο γκολ του Άρη, εύκολα, απλά έπαιρνας μπρος στην μπάλα στα δίχτυα. Αλλά και πάλι ήταν σωστό μέρος σωστή στιγμή, γιατί ο Δελιζήσης, το θυμόμαστε τη Β' Εθνική ακόμα, είναι ένας παίκτης που το έχει συστατικές φάσεις ή στη συνέχεια των στατικών φάσεων, όπως έγινε χθες, ας πούμε, με το κόρεν του Φετφατζίδη που δεν βγήκε και συνέχεια με τους παίκτες να παραμένουν στην περιοχή και το Φετφατζίδη να κάνει τη σέντρα παράλληλα για τον Δελιζήση και το 2-0. Κάποιοι παίκτες κερδίσανε πόντους, έδειξαν στον Παντελίδη ότι μπορεί να τους υπολογίζει. Ένας τέτοιος είναι και ο Μαρτίνες, που για μένα ήταν λίγο άδικο το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα δεν βρισκόταν τόσο ενεργά στα πλάνα του Παντελίδη. Και το έδειξε χθες ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, πάλι ερχόμενος από τον πάγκο. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι παίχτες στο ποδόσφαιρο. Σε ένα σημείο που ο Άρης από το 52 και μετά, μετά το σου του Κόρκουτ, είχε ρίξει τους ρυθμούς του, έχει μπει μέσα ο Μαρτίνες και αυτόματα έχει φρεσκάρει την ομάδα μεσοεπιθετικά. Και έδειξε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Τόνοσο, χωρίς δεν θέλω να στοχοποιήσω το παιδί. Και αυτό είναι εξίσου ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά και πάλι χθες έδειξε ότι δεν είναι σε καλή περίοδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που στα καλά του μπορεί να σου κάνει τη διαφορά στο δημιουργικό κομμάτι, ειδικά ως δεκάρι. Αλλά και πάλι χθες το διάστημα που μπήκε δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Είναι η αλήθεια. Μπορεί να κουβαλάει ακόμα λίγη παραπάνω κούραση την προετοιμασία. Είπαμε, ήταν και λίγο ιδιαίτερο αυτό το καλοκαίρι για τον Αργεντινό. Όπως επίσης πολύ δεν τράβηξε και ο Λάρσον στο χθεσινό μάτς και γι' αυτό νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έγινε και αλλαγή από τον Σάβα Παντελίδη. Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω μπροστά μου πάλι αυτή την πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία από την μετάδοση του συνδρομητικού που πιάνει τον Παντελίδη βουρκωμένο στον πάγκο μετά το 3-0. Και είναι το ποδόσφαιρο αυτό. Αυτή η εικόνα του Παντελίδη να βουρκώνει, όχι επειδή η ομάδα του αποκλείστηκε, αλλά επειδή η ομάδα του την βλέπει να πετυχαίνει το 3-0. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος. Μην ξεχνάμε ότι είχε χαρακτηρίσει το μάτς το χθεσινό στο σημαντικότερο της καριέρας του. Και ήταν και γι' αυτό ένα μεγάλο στοίχημα το χθεσινό παιχνίδι. Και το κλάμα του Παντελίδη χθες δείχνει ότι είναι και ένας, δεν είναι ένας στιγνός επαγγελματίας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δεθεί με την ομάδα, έχει δεθεί με τον κόσμο, το ζει και προσωπικά, γιατί και αυτός ο άνθρωπος έχει φιλοδοξίες. Και ήταν, νομίζω, μπορεί να μην ήταν φάση στη διάρκεια του μάτς, αλλά ήταν, νομίζω, αυτή η εικόνα του Παντελίδη ήταν, συμπεριλαμβάνεται μέσα στα highlights της θεσινής βραδιάς, της πολύ όμορφης
παρά την απώλεια της πρόκρισης βραδιάς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Φυσικά, από χθες δεν μας απασχολεί μόνο το παιχνίδι. Για δώσε λίγο χαλί. Σταμάτησε μου, Ρελής. Ξέρω ότι έχουμε εκπομπή, αλλά θα πάρει τηλέφωνο. Okay, εντάξει. Καθένας όπως τη βρίσκει. Αυτό που ξεκίνησα να πω πριν είναι για τα δύο δυσάρεστα περιστατικά. Φυσικά δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο, γιατί στο ένα μιλάμε για απώλεια ζωής, έτσι. Και από αυτό θα ξεκινήσω με το χαμό του Κουκ, το οποίο φυσικά οι παλιοί σε σχέση με εμάς νεότερους τον ξέρετε πολύ καλύτερα και τον έχετε ζήσει πολύ καλύτερα. Αλλά και εμείς μάθαμε, όσο προλάβαμε λίγο να τον δούμε στο γήπεδο, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του οπαδικού κινήματος του Άρη και του οπαδικών κινημάτων σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σεβασμό από όλους. Το Αθηναϊκό, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ έχουν βγάλει ανακοινώσεις όλοι σήμερα και δίνουν συλληπιτήρια για τον χαμό του Κούκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι με την Μόλντε. Και φυσικά βήθησε στη θλίψη την οικογένεια του Άρη. Ένας άνθρωπος αθεράπευτα ερωτευμένος με την Boca Juniors. Θυμάστε και στο πρώτο φιλικό του 9. Εγώ τον θυμάμαι χαρακτηριστικά στο αεροδρόμιο όταν ήρθε η Boca ξανά πριν 2 χρόνια, που μόλις άρχισε να βγαίνουν οι άνθρωποι της αποστολής, άρχισε να τραγουδάει σαν μικρό παιδί και να τους δίνει με κασκόλ και φορούσε και το καπέλο της Boca και είχε κάνει και τη σέντρα, θυμίζω, σε εκείνο το φιλικό στο Κλεάνθης Βικελίδης πριν 2 χρόνια. Είναι απώλεια για την οικογένεια του Άρη, για το παδικό κίνημα του Άρη. Αύριο στις 6 παρατέταρτο είναι η κηδεία του. Στον ναό Αναστάσεως του Κυρίου στα κημητήρια της Θέρμης. Είναι τις προσωπικότητες που φεύγουν, αλλά θα μένουν πάντα ζωντανές στις μνήμες του κόσμου και του συλλόγου φυσικά. Το άλλο, το οποίο προέκυψε χθες, είναι αυτό το απίστευτο περιστατικό με την κλοπή των εισπράξεων του χθεσινού αγώνα με τη Μόλντε από το στέλεχος της ΠΑΕ που πήρε μαζί του τα χρήματα στο σπίτι χθες το βράδυ, με τους διαρρήκτες προφανώς να ξέρουν ότι θα τα έχει μαζί του, να μπαίνουν μέσα στο σπίτι, να ψεκάζουν τον ίδιο τη σύζυγό του, το μικρό τους παιδάκι που είναι 2 χρονών και το οποίο από ό,τι πληροφορήθηκαν είναι στο νοσοκομείο κιόλας. Λίγο πριν την εκπομπή μεταφέρθηκε μια πληροφορία και πήραν και τα χρήματα και πήραν και προσωπικά είδη των ανθρώπων, προσωπικά αντικείμενα, κοσμήματα κτλ. Η αστυνομία κάνει ήδη έρευνα για να εντοπίσει τους δράστες. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ζημιά οικονομική για τον Άρη να χάσει ένα πολύ σημαντικό ποσό από το χθεσινό παιχνίδι. Μακάρι να βρεθούν και μακάρι να βρεθούν και τα χρήματα. Το σημαντικό φυσικά είναι ότι είναι καλά και οι άνθρωποι, εντάξει, που μπήκανε μέσα στο σπίτι τους και όταν νιώθεις ότι παραβιάζουν τον προσωπικό σου χώρο και σε κλέβουν κιόλας, είναι πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Σκεφτείτε σε τι σοκ μπορεί να βρίσκουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν και αυτό μια από τις ειδήσεις που, δυσάρεστες ειδήσεις που μας απασχόλησαν από χθες. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο break, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και όσο έχουμε ακόμα φωνή, καλά βγαίνει μέχρι στιγμής. Μετά τις 6 θα πάρετε τον λόγο εσείς. Μην φύγετε. Θα ανοίξουμε γραμμές μόλις γυρίσουμε από τον break για να ακούσουμε και εσάς. Μην ξεχνάτε την ενημέρωση για την προετοιμασία τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά του Άρη. Είναι μια προσφορά της Ανθουλάκη Smart Trans. Αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, επιλέγεις την Ανθουλάκη Smart Trans, καθώς το 1973 συγκαταλέγει τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών με νέες τεχνολογίες ασφάλισης, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πληροφορίες στο 2310-75-3024 και στο ανθουλάκης.gr. Πάμε στο break και επιστρέφουμε τηλεφωνικές γραμμές και μεταγραφικά. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Το είδαμε το μάτς μέσα από το γήπεδο τη 2. Στεναχωρηθήκαμε για το αποτέλεσμα που δεν έρθε. Κλειδί για μένα ίσως είναι το διάστημα που αργήσαμε να βάλουμε το τρίτο γκολ, μπήκε αργά. Γιατί έτσι έτυχε, έτσι το περιρροή του παιχνιδιού. Αν το πετυχαίναμε γύρω στο 70 θα είχαμε ένα 20 λεπτό. Πιστεύω θα βάζαμε και το τέταρτο. Στη φάση του Ιντέγε μετά το 3-0 δεν μπορούσε να το βάλεις και να τελειώνεις. Αν έμπαινε λίγο πιο νωρίς, το 84 δεν μπήκε.
85 πόντο, ναι, πόσο 84. Αν το είχες ένα δεκάλεπτο πιο μπροστά θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις, ψηλούς να τάγει να ψάχνεις. Λοιπόν, είναι 2-3-4 πράγματα έτσι εγώ που επισημαίνω, δηλαδή τώρα τελειώντας το παιχνίδι και με πιο κρύο αίμα που τα βλέπουμε. Πρώτον, πρέπει να οργανωθείς σαν ομάδα ακόμα περισσότερο, φίλε, γιατί το χρόνο μπορεί να σου τύχει ένα ταξίδι στη Λιθουανία και πρέπει να βάλεις τσάρτερ. Τελειώσαμε. Πάω με αεροπλάνα, ανεβαίνω, κατεβαίνω, ξανανεβαίνω, κάνω, δεν βλέπω καλά το παιχνίδι, χάνω 3-0, ενώ την πρόκληση θα μπορούσα να την είχα πάρει. Δεν μπορώ να ρίξω αποκλειστικά την αποκλεισμό σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις. Εγώ το ρίχνω. Δεν... Πρέπει να είστε πιο οργανωμένος σε αυτό το κομμάτι. Δεν διαφωνώ μαζί σου, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά δεν μπορεί μπορώ να πω. Μπορεί να σου έρθει και του χρόνου. Άκουσε με, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Όντως, ο Άρης πρέπει να είναι πιο οργανωμένος σε αυτό το κομμάτι. Okay. Αλλά έγινε και τελευταία στιγμή όμως αυτό, μην ξεχνάμε. Εντάξει. Ναι. Και ήθελε 120 χιλιάρικα για να πας με τσάρτερ. Σίγουρα μας πήραν τα λεφτά που να ξέραμε να τα δώσουμε, να πούμε να πάμε μετά. Εντάξει, αλλά δεν. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, επειδή πήγαν όπως πήγανε, αυτό φταίει που φάγανε τρία γκολ από τη Μόλντε. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Θέλω να πω, κουράστηκαν. Είναι μια ταλαιπωρία, ένα ταξίδι. Μην ψάχνουμε, ψάχνουμε δικαιολογίες τώρα. Αποσυντονίεσαι μετά. Εκεί που είδε, που είπε, το είπε και μόνο σου, που τράβηξε το Σάστα πίσω, α πούμε. Δεν, αν είχε τη θέση του. Του Ούγκρου μια εναλλακτική λύση, ρε παιδί μου, δεν θα τον τραβούσες πίσω. Άνα, θα τον είχες κουράστηκες, αγόρι μου, ναι, έλα μπες εσύ τώρα, συνεχίζουμε όπως είμαστε. Ναι. Όπως είμαστε και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Γκάμα πότε γυρίζει. Αυτό το παιδί είναι μεγάλη έλλειψη, ρε. Τον Γκάμα θα τον δούμε αύριο στο φιλικό με τον Αγροτικό Αστέρα σε 6.30. Α, θα τον δούμε. Θα γίνει αύριο φιλικό, παρέλειψα να το πω και νωρίτερα, 6.30 ώρα με τον Αγροτικό Αστέρα και θα παίξει και ο Γκάμα. Το είχα ακούσει το. Για... Τη λεπτομέρεια φίλε, χάθηκε. Αν ήθελε ο διατητής μπορούσε να σου δώσει εκεί αποβολή με 10 παίκτες αυτοί θα το έπαιρνε στο μάτς 100%. Έγινε προσπάθεια την ομάδα, τον κόσμο. Εντάξει, από την ομάδα όπως το είπες και εσύ από ατομικές ενέργειες με πολύ πολύ πάθος, κάργα, που δεν πήγαινε περισσότερο. Εντάξει, συνεχίζει η ομάδα. Συνεχίζει. Προχωράμε. Δεν μπορεί να κοιτάς πίσω, προχωράς και του χρόνου που πάλι πρέπει να είμαστε εδώ πέρα, λες εσύ του χρόνου όταν θα φτάσω να είμαι ακόμα καλύτερος, ακόμα πιο δυνατός και να κάνω την προσπάθειά μου να μπω και στους ομίλους ακόμα, γιατί όχι. Φυσικά, εννοείται. Αυτό, τι, εμπειρίες είναι αυτά, εμπειρίες για όλους και για τη διοίκηση, είναι εμπειρίες και για τους παίκτες, είναι εμπειρίες και για τους φιλάθλους, είναι εμπειρίες. Είναι εμπειρίες, πρέπει να βγεις 2-3 συνεχόμενες χρονιές για να αποκτήσεις τον αέρα αυτό που λέμε. Καλά, εντάξει. Πρόσεξε με όμως και την προηγούμενη φορά που είχες ανέβει, την επομένως επόμενη μπήκε στο μήλος του κυπέλου ΕΦΑ τότε, αν θυμάσαι. Ωχ, τώρα τι να λέμε, εντάξει, στεναχωρηθήκαμε ρε σιγάς, έτσι πως ήρθε το μάτς, και αυτή η παράταση. Την παράταση κουραστήκαμε και όλα και Άγουστο μας πέτυχε. Θα σου πω κάτι. Πέσαμε με όμορφα. Παίζουν. Στην ανάπαυλα αυτή της παράτασης εκεί πήραν ανάσες, ρε. Πήραν ανάσες, ας πούμε, έχουν ένα μισάωρο. Σαν να ανασάνανε κάπως αυτοί, σαν να βγει και λίγο κούραση από την ομάδα. Εντάξει, δεν είσαι και 100% έτοιμος τώρα αυτή την εποχή. Μην έχουμε τρελά πράγματα. Έγιναν και αλλαγές. Αποσυντονίστηκε λίγο και η δουλειά, όπως το είπαμε, ας πούμε, με τις αλλαγές. Θες και center four, ρε φίλε, να πούμε. Θες ένα center four μέσα για μένα. Θες δεύτερο τερματοφύλακα. Θες αριστερό back. Α, τώρα είπες δεύτερο τερματοφύλακα. Θες εξάρι. Ρε φίλε, αν ο τερματοφύλακας ήταν γρήγορος στην έξοδο, είναι πολύ καλός κατά την εστία. Στην έξοδο, αν είσαι λίγο γρήγορος, το προλαβαίνεις, ρε φίλε, αυτό. Ήταν πολύ κακή η εκτίμηση του Κουέστα σε εκείνη τη φάση. Βγαίνει, τραβιέται. Ή πήγαινε πάνω του ή κάτσε στην εστία. Ο Κουέστα είναι τόσο καλός, ρε φίλε, να πει κάτω από τη γραμμή του τέρματος, αλλά στις εξόδους, δηλαδή στο να καζώσει, πώς είδα προχτές το ρομοτοφύλακα του συμπολίτη σε μια φάση, πούμε, που έτρεξε, δεν ξέρω, μέχρι το κέντρο έφτασε, να πούμε, σε ταχύτητα ντετέ, να πούμε. Ναι. Θες τερματοφύλακα να παίζει και λίγο. Πώς να σου το πω τώρα, ρε, σούμε, να το έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Θες και, ακόμα εκεί μια ένιση. Τώρα πού να πρωτοκάνεις εμείς. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον Βασίλη μου. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-2-87 και 3-8 για να ακούσουμε τη δική σας γνώμη για το χθεσινό παιχνίδι. Θα κάνουμε κουβεντούλα ποδοσφαιρική. Τι έγινε και τι περιμένουμε. Ήδη αυτό που λέμε, Βασίλη, τι έγινε, τι θα γίνει. Όχι τι έγινε, τι θα γίνει. Τι έγινε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα
για τον ποδοσφαιρικό Άρη, για τον οποίο η ζωή συνεχίζεται. Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε μία εβδομάδα. Εντάξει. Και φυσικά υπάρχουν και οι μεταγραφές. Μιας που είπα μεταγραφές και περιμένοντας την επόμενη γραμμή, την οποία βλέπω τώρα να κρατάει ο Βασίλης Καβαδίας στα χέρια του, άρα θα βάλω μια άνω τελεία στις μεταγραφές. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου φίλο μου Νίκο. Κύριε Θανάση, θα σε έρθουμε, τι κάνεις. Σας απόλαυσα μετά τις 2.30 ώρα το βράδυ, λόγω της... Τι είχε μετά τις 2.30 ώρα το βράδυ? Δουλειά, δεύτερη δουλειά κάνω. Όχι, μετά τις 2.30 ώρα το βράδυ που με απόλαυσες, πού τραγουδούσα? Δούλεψες. Πού δούλεψα το 2.30 ώρα? Όπως το λένε στο replay. Ποιο... Τε βάλανε σε επανάληψη. Α, είχε επανάληψη το παιχνίδι χθες. Τρομερά. Ναι. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνεις γιατί η φωνή μου μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργα. Όχι μωρέ, κρίμα τώρα. Ένα κρίμα ήταν και μια πίκρα η χθεσινή μέρα. Τώρα όσοι δεν το παραδέχονται και όσοι περηφάνειες και αυτά, εντάξει. Αυτά να είχαμε να λέγαμε. Ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και μέσα από εκεί είναι ό,τι γίνεται και ό,τι δεν γίνεται είναι μέσα από το αποτέλεσμα. Ποιος θα, εντάξει. Αυτό ή ιδιαίτερο παιχνίδι θα το θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή, γιατί ήταν. Μου θύμισε το παιχνίδι το Άρης Ίψουιτς στο Καφτατζόγλιο. Άλλωστε είχαμε μιλήσει μαζί, αν θυμάζε καλά, και σε είχα αναφέρει για την πίστη μου για την ανατροπή του αποτελέσματος. Ίσως να είναι και η φύση μου, επειδή είμαι σαν χαρακτήρας πάντοτε αισιόδοξος άνθρωπος και τα βλέπω τα πράγματα πάντοτε διαφορετικά. Δηλαδή όταν κάτι γίνεται στραβό, μπορεί στο επόμενο να είναι στραβό και για τον άλλον, βρε αδερφέ. Και τελικά, τι να πω, ότι ήταν στραβό για τον άλλον το πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν στραβό για τους άλλους το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ήταν στραβό. Ήταν έτσι όπως το θέλαμε. Καλύτερα δεν γινόταν. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο, να αρχίσω να συζητάω γιατί, για το ότι βγάζει το σου του χώρου το οποίο αλλάζει και λίγο πορεία. Δηλαδή αλλάζει και λίγο πορεία και στο πέταγμά σου επάνω σε ευνοεί που αλλάζει πορεία. Γιατί τον ευνοείς. Και τη βγάζει κόρνερ. Τη φάση του Ρόζ, το κόρνερ του Φετφατζίδη που είναι εξουδετερωμένος και δεν πάει μπάλα μέσα, πάει έξω. Είναι εξουδετερωμένος. Ή στη φάση του Ντεγκίνη με τα σκαριά που πάλι είναι εξουδετερωμένος και δεν σπρώχνουμε την μπάλα μέσα. Γιατί καλά είναι να λέμε αν είναι καλός ένας, κακός ο άλλος, αυτό, εκείνο, το άλλο. Αλλά τελικά ρε φίλε, αποδείχθηκε ότι η συγκυρία δεν ήθελε. Η φάση του Ρόουζ. Αυτό δεν σου είπα στο... Ναι, η φάση του Ρόουζ. Εμένα αυτή μου έχει μείνει από τις χαμένες ευκαιρίες, τις τόσο κοντά, αυτή μου έχει μείνει περισσότερο. Και εμένα του Ντεγκίνη. Δηλαδή εκεί και του Ντεγκίνη είναι φάση μπρόξιμο, αλλά του Ρόουζ είναι μόνος ο δεύτερο δοκάρι, στείλ τη μέσα. Ναι, δηλαδή ορισμένες φορές θα σου πω λίγο κάτι. Αυτό το Εγώ θέλω τον τερματοφύλακά τους. Είναι νεαρός, είναι 23 χρονών νομίζω ο Κράνιτς. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Και είναι, πρόσεξε, είναι ο δεύτερός τους. Δεν είναι ο πρώτος. Ο πρώτος δεν είναι τραυματίας. Ναι. Ναι, ναι. Όχι, ήταν εκπληκτικό. Ήταν. Και πρόσεξε τώρα. Εκείνη που μπορεί να σπάσω κάτι μέσα στο σπίτι, όταν ας πούμε θα αποκλειστούν από την Παρτιζάν αυτή ή θα χάσουν ας πούμε στην έδρα της 0-2 παράδειγμα. Ναι. Εκεί θα τα σπάσω όλα και θα πω δε εντάξει. Δηλαδή τι έπρεπε να τα πούμε για να γίνουν. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε... Εγώ διαφωνώ ότι χάθηκαν όλα στο πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι θα το ξαναεπαναλάβει ο Άρης, θα ξαναείνει κακός μέσα σε αυτό. Όχι σε ένα, σε πολλά παιχνίδια. Όπως θα είμαστε και πολύ καλοί. Όχι σε πολλά, σε λίγα παιχνίδια. Γιατί τα πολύ καλά είναι λίγα. Και τα άσχημα είναι περισσότερα. Καλός ή κακός. Γνώμη εκφράζω, έτσι. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, είναι ορισμένα πράγματα, τι να πω. Δηλαδή εκείνο το σκάρι με εξουδετερωμένο, μπες μωρή μέσα να μη σε πω. Μπες. Να τελειώσει η μπουγάδα. Και το άλλο που είναι ακόμα πιο εκπληκτικό, γιατί για μένα αυτή η ομάδα τελικά το ότι δεν έφαγε 5-6 γκολ ήταν, δεν ξέρω, πραγματικά καθαρά θέμα συγκυρίας. Να πω για τη φάση του δοκάρι, να πω για την επαναφορά που βρίσκει στον πεσμένο δερματοφύλακα.
Είναι από και εδώ σου τουμπάσα. Πού βρίσκει πάνω στον άλλον. Τώρα κάποιος άλλος θα πει καλά ρε, πάνω στον άλλον σουτάρεις. Μα εκείνη τη στιγμή αγόρι μου, να σε θυμίσω ας πούμε το Λαζαρίδη πως μπήκε το 3-2. Ε, που πιάνει το κορδόνι και η μπάλα βρίσκει στο έδαφος και πηγαίνει ψιλοκρεμαστά και μπαίνει μέσα. Από τα 10 μέτρα. Ε, δεν είναι η συγκυρία που σε κάνει. Και τελικά οι συγκυρίες σε στείλανε στο διάολο. Να πούμε και τη φάση του Γιουνές. Που θυμίζει λίγο το δεύτερο κόλπο του Πανετολικού. Πώς το, το 1-2. Ε, το θυμάσαι. Τι ωραία ότι από εκεί την κάνει σιρτά και πάει σε εκείνη τη γωνία, στο πλάι. Ε, αυτή δεν πήγε στο πλάι. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Σημαίνει δεν είναι καλός παίκτης ο Γιουνές τώρα. Αλλά μπορεί να ήταν καλός, ας πούμε, διαβεβαιώνουμε τον Πανετολικό. Δηλαδή μπήκε μέσα είναι καλός, δεν μπήκε μέσα δεν είναι καλός. Εγώ και πριν τη χθεσινή φάση που έχασε ο Γιουνές έλεγα ότι ο Άρης θέλει φορ. Εντάξει, έγινε. Αλλά. Εντάξει, έγινε, αλλά. Άστο. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αυτό που διοικεί. Τι έχασε χθες. Καταρχήν, η εξέλιξη της ομάδας εχθές τράβηξε χειρόφρενο. Εγώ γι' αυτό στεναχωρέθηκα πιο πολύ. Η εξέλιξη της ομάδας. Διότι θα μιλήσουμε για το ότι θέλουμε αριστερό μπακ, ότι θέλουμε δεύτερο τερματοφύλακα, ότι θέλουμε ένα φόρο, ότι θέλουμε ένα δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, ότι θέλουμε, τι θέλουμε. Μερικά από αυτά θα τα είχαμε 100% αν η Ρουσλάνα πήγαινε μέσα σε κάποια από τις φάσεις. Άκουσέ με, πάλι μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Όχι. Θα πας... Όχι, Θανάση. Όχι. Θανάση. Ναι, ναι, συγγνώμη, να το ξαναπώ. Μπορείς να πας, ναι. Μπορείς να πας μπορεί σε να πιο πάρω ένα φθηνές επιλογές. Ένα, ναι, βέβαια, ένα ματίζ. Μπορώ να πάρω ένα Θανάση, ματίζ. Άκουσέ με λίγο, άκουσέ. Μπορώ να βρω, ξέρεις. Άκουσέ με λίγο. Κάνει ένα... Θανάση, στο ποδόσφαιρο, κάνει. Εγώ είμαι της άποψης ότι οι φθηνοί ποδοσφαιριστές μπορεί να σου βγουν και λίγα 100. Να, εντάξει. Καλά. Πάλι με το δεν είναι απαραίτητο να δώσεις 250 χιλιάρια για ένα παίχτη. Όχι. Αυτό να το πει σε κάποιον άλλον, όχι σε μένα. Παίχτες, αλλά, ναι, παίχτες αλλά, που δίνεις 250 χιλιάρια ναι, δεν στρίβουνε και παίχτες μπορείς να δώσεις 60-70 ναι, σου κάνουν δουλειά. Ναι, ναι, εντάξει. Το θέμα, είναι, το θέμα είναι να βρίσκεις. Υπάρχουν αυτοί οι παίχτες. Πρέπει να ψάχνεις. Να σε κάνω μια ερώτηση. Εγώ ναι, δεν έχω δει ούτε βιντεάκι ούτε τίποτα. Ναι. Ποιος αξίζει τα χρήματά του, η Μπάνιση ή ο Ντεμπόκ. Τα περισσότερα λεφτά, ποιος τα αξίζει. Από τους δυο. Χωρίς να έχω δει ούτε βιντεάκι. Είναι διαφορετική. Τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, τι να σου πω. Διαφορετική πρόσεξη. Ναι, τι να άλλο στήλο ένας, άλλο στήλο άλλος. Ο Κόρκουτ μπορεί να δώσει, ας πούμε. Θα συμμετέχει στα 20 παιχνίδια από τα 30 τόσα, ρε παιδί μου, 40, πόσα θα δώσει ομάδα, δεν ξέρω. Ναι. Ο Κόρκουτ μπορεί να είναι καλός στα 22. Θα με να παίξει αυτό που έπαιζε χθες. Θα σου πω ότι ούτε καν θα φανεί η έλλειψη του Κόρκουτ. Δεν το πιστεύω όμως, δεν μπορεί να γίνει, γιατί ξέρεις κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό με την έννοια ότι και διαφορετικός είναι ο αντίπαλος. Καλά, εννοείται, προσαρμόζεσαι. Έτσι. Σήμερα κάναμε ένα πανέξυπνο παιχνίδι. Και χτυπήσαμε εκεί που αυτοί το θεωρούν προτέρημα, το θεωρούσαν προτέρημα, δηλαδή να πετάμε την μπάλα στο center for και στα άκρα με ψιλοκρεμαστές πάσες στην πλάτη των αμυντικών. Δεν πήγαμε με passing game, έτσι όπως πήγαμε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν πήγες γιατί δεν έχεις. Passing game. Ναι. Έτερον εγκάτερον. Εσύ αυτό το παιχνίδι του Άρη έτσι όπως έπαιξε, πόσο καιρό είχαμε να το παίξουμε. Εγώ δεν θυμάμαι πέρσι σε καμιά σεζόν να παίξαμε τέτοιο παιχνίδι με κέναν από τους δύο προπονητές. Θες ήσουν... Ούτε από εποχής Μπάγεβιτς, ούτε με εποχή Κούπερ δεν παίζαμε έτσι. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι που θυμηθήκαμε παλιές καλές εποχές. Την μπάλα γρήγορα δεξιά-αριστερά, πρώτη-δεύτερη πάτσα σέντρα, βαθιά παλιά, από την άμυνα καθόλου passing game, συνέχεια προώθηση του παιχνιδιού. Εκείνος ο Ιντέγκερ, φίλε, με συγχωρείς, τι ξύλο έχει φάει. Αν μιλάς για ξύλο, θα πρέπει να μιλήσεις για τον Δελιζίση, όχι για τον Ιντέγκερ. Και για τον Δελιζίση, φυσικά. Όχι, μιλάω ότι στο επιθετικό κομμάτι, έτσι, στο επιθετικό κομμάτι. Κρίμα, γιατί εντάξει, ξέρεις κάτι, το είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, να παίξουμε ομίλους. Το είχαμε ανάγκη. Και σαν κόσμος το είχαμε ανάγκη. Γι' αυτό σου μίλησα χειρόφρενο ήταν. Το χθεσινό παιχνίδι και στην εξέλιξη της ομάδος και για τους στόχους της ομάδας στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Διότι θα ήταν πιο ισχυρή ένα κλικ. Άρα περισσότερες πιθανότητες
ένα κλικ. Mm. Όπως και να το κάνουμε. Γιατί είναι και θέμα πιθανοτήτων και θέμα τα πάντα. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Ο δεύτερος θεματοφύλακας κάνει αυτή την εμφάνιση, τώρα τι να λέμε. Για το Γιωργάκη το Δελιζήσι, εντάξει, εάν μπορούσε να φανταστεί ότι άμα θα τραβηχτεί μπροστά θα το βγάλει offside, νομίζω θα ήταν και για η χθεσινή του εμφάνιση, θα ήταν για επίπεδο Premier League άμα τον έβγαζε και offside. Αλλά ρε, άμα κάτσεις να δεις την καταραμένη την μπάλα, ρε φίλε, και πώς εξελίσσεται για να μπει αυτή η φάση. Δηλαδή εκεί στο κέντρο βάζουν τα πόδια ο Σούγκρεν με τον άλλον και ο άλλος προλαβαίνει και κάνει πάσα στον αέρα και ρίχνει την μπάλα μπροστά. Ρε φίλε, και χοροπηδάει η μπάλα. Εννοείται έτσι πως την έριξε, μόνο χοροπηδιχτά θα πήγαινε. Άμα θα τον βάλεις χωρίς πίεση να κάνει τέτοια πάσα, τόσο καλή δεν θα βγει για να πλασάρει έτσι πως πλασάρει. Έτσι είναι η μπάλα. Εγώ, ναι, το ξέρω, εμένα μου το λες. Εμένα μου το λες για την μπάλα που είναι. Άμα θέλει, που μπορεί να σε στείλει και που μπορεί να σε πάει. Πήγε να αντιθεί τέτοιο Λίβερπουλ, την αγαπημένη σου χθες ο Άρης, αλλά... Τι να σου πω τώρα, μη με πληγώνεις. Μη με πληγώνεις. Αλλά... Αν και θα έπρεπε να σου την πω. Γιατί είδα τα στιγμή ότι είπα της μεγάλης ομάδας του Μάντσεστερ. Υποτίθεται, λοιπόν παρένθεση το υποτίθεται, άλλο ένα ψεύτικο αποτέλεσμα, με συγχώρεις. Εγώ είπα δηλαδή, ότι κάπου στο πρώτο ημίχρονο έψαχνα να βρω καμιά επίθεση της Μανιού. Κάνα δηλαδή, τι ψεύτικο, ψεύτικο δεν πολύ είναι. Ψεύτικο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ που δεν το είδα το μάτς, όταν το άκουσα, λέω πω, οι άλλοι δεν βλέπονται με το νου μου. Λέω κάτσε να δω τι έγινε. Καλή ήταν η Τσέλσι, καλή ήταν. Μόνο καλή, ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Ήταν και με σένα πάρα πολύ καλή. Μα σου λέω ψεύτικο είναι το αποτέλεσμα, ρε φίλε. Για αυτούς που δεν βλέπουνε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ένα ψέμα είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό σου λέω ότι πιστεύω παλικάρι μου σε αυτό το πράγμα. Βάλε τον επίλογο. Πιστεύω ότι δηλαδή, κερδίζει τη Λίβερπουλ, ρε φίλε. Γιατί είναι ψεύτικο το ποδόσφαιρο. Δεν τα κάνουμε τώρα. Βάλε τον επίλογο, γιατί υπάρχει κι άλλος από πίσω. Και μ' αρέσει, γι' αυτό προκάλεσα για να πάρει κι άλλος. Λοιπόν, Νίκο, κι άλλες τέτοιες μετάβασεις. Ξέρεις κάτι, όταν κερδίσεις και μια ομάδα ελληνική, δεν χρειάζεται μόνο να πανηγυρίζεις και να περιμένεις να φωνάζεις τόσο πολύ τα γκολ. Εδώ άκουσα να το πω, ας είναι και σε άλλο κανάλι, τον Τάσο Μπακλατζή. Επιτέλους, ρε φίλε, περίμενα να ακούσω Μπακλατζή να τσιρίζει έτσι στα γκολ. Θα με πιάσει ο ύπνος. Άμα σας άρεσε, χαίρομαι. Να είστε καλά. Ωραίος είσαι, μπράβο. Να κάνεις τέτοιες έτσι. Μεταδώσεις με ενέργεια. Άντε. Να είσαι καλά, θα να μιλήσει και ο επόμενος. Πάμε στον επόμενο. Yeah. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Αυτό που έκανε χθες το Quest. Που ερχόταν η μπέλα την ίδια. Ναι. Αφού είδαν ότι έχει αστάθεια στα πόδια, δεν μπορεί με τα αριστερό να βγει το λεωφορείο κτλ. Όταν πήγε την μπάλα, δεν μπορούσαν να το πούνε πριν από ένα χρόνο. Αν τον είχαν δει μόλις γυρνάνε πίσω την μπάλα καντήλια σε έτοιμα, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά που γίνανε. Εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Δεν γίνεται ο Κουέστα πέρυσι να ήταν καλός και ξαφνικά φέτος να είναι κακός. Ορίστε. Δεν γίνεται ο Κουέστα πέρυσι να είναι καλός και να κάνουμε όλοι... Ο Κουέστα το συγκεκριμένο πράγμα το έκανε και πέρσι. Και να κάνουμε λόγο για ένα πολύ και καλό και κάθε φορά που γυρίζαμε την μπάλα πίσω έτρεμε η καρδιά μας. Αν το έκανε, γιατί δεν το έκανε στο βαθμό καρδιά που το κάνει τώρα. Που με το που ερχόταν η μπάλα την κατήλιαζε. Και δεν πήγε να δώσει πάσα στο, όπως ήταν με τον πάσα στο Μόλντε. Πρόσεξε, ή άλλο, ένας ακόμα λόγος... Για να γίνει το έγκλημα. Πρόσεξε, ένας λόγος που μπορεί ο Άρης να το έκανε αυτό χθες είναι ο εξής. Ότι έλειπε ο Βέλεθ, ο οποίος είναι και ο μοναδικός στόπερ του Άρη που μπορεί να χτίσει από πίσω επίθεση. Να κατεβάσει την μπάλα, να στο πω πιο απλά. Ούτε ο Δελιζής μπορεί να κατεβάσει πολύ, ναι, αλλά πολύ την μπάλα. Ο Βέλεθ μπορεί να κατεβάσει την μπάλα αν ο Κουέστα τον δώσει την μπάλα καλά. Ο Κουέστα δεν μπορεί να τη δώσει την μπάλα το καλά. Το πρόβλημα του Κουέστα είναι τα πόδια. Άρα πρέπει ο Κουέστα να την κατηλιάζει την μπάλα. Το πρόβλημα του είτε Κουέστα, μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Το πρόβλημα του Κουέστα σε αυτό το κομμάτι ήταν να πιέζει ψηλά ο αντίπαλος. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό δεν παρουσιάστηκε μόνο σε αυτό το μάτι, παρουσιάστηκε και σε άλλα μάτια. Άρα εσύ λες θέλουμε τερματοφύλακα. Στο Μόλντε, αλλά και πέρσι σε πολλά παιχνίδια που έπαιρνε την μπάλα και τη σταματούσε στον κύκλο της περιοχής και έτρεβε το φιλοκάρι ένας που θα πάει παλιά. Και δεν πήγε πολλές φορές καλά η παλιά μου φαίνεται.
Τα θυμάμαι πολύ καλά. Εχθές γιατί την καντήλιαζε την μπάλα και δεν είχαμε κάνει τέτοιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, φίλε μου, τι να σου πω. Και ένα λόγο κατ' εμένα δεν φταίει ο Κουέστα. Για το γκολ φταίνει οι τρεις που τον είχαν τον άλλο γύρω-γύρω και τον άφησαν και έκανε την παλιά στο, στον μπροστινό. Καλά, εντάξει, δεν είναι φταίει. Τρεις είναι δίπλα-δίπλα, να ξαναδεί στην τη φάση. Και δεν πάει κανένα, δεν ορμάει να τον κλέψει την μπάλα, να τον κάνει πάλι οτιδήποτε και τον αφήνει ελεύθερα και φεύγει. Και δεν υπάρχει φυσικά γρήγορο για να ακολουθήσει τη φάση. Ο Λυζής δεν μπορεί να το φτάσει γιατί είναι και πολύ μακριά. Και τρώμε τον κόλ. Ήταν ένα χρονικό σημείο που το μάτς είχε γίνει ροντέο. Όλα μπορούσαν να συμβούν. Εντάξει, ο Άρης το πλήρωσε. Μπορείστε. Ήταν ένα χρονικό σημείο που το μάτς είχε γίνει ροντέο πλέον. Ναι, εντάξει, αλλά τη φάση άμα την ξαναδείς είναι τρεις γύρω-γύρω και αυτός κάνει μια λόμπα. Ο Σούντγκρεν, ο Ρόουζ. Στο σκόρερ. Ο Σούντγκρεν, ο Ρόουζ 2 ήταν σίγουρα, νομίζω και ένας ακόμα. Τρεις είναι. Ναι, και ένας ακόμα ήταν. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Έχουμε άλλον, Βασίλη μου. Ωραία. Θα πάμε στο break τότε, Βασίλη Καβαδία, στο τελευταίο για την σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα σε έναν τροτοφύλακα και καλύτερο από αυτό που έχεις προσπάθει να πάρεις. Τώρα είναι λέω μια επιλογή, εγώ σέβομαι τις επιλογές που κάνει η ομάδα, υποτίθεται αυτοί ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς, από μένα τουλάχιστον. Οπότε λέω για να τον πάρει η ομάδα κάπου κάτι είδανε, αλλά γιατί 21 χρόνια δεν είναι, άμα το έχει... Άμα είναι ταλεντάκι καλό και το έχει, γιατί να μην το βάλεις. Εντάξει, δεν θες να το βλέπεις, θέλει και εμπειρία, αλλά άμα είναι ταλεντάκι, μήπως αυτός ο Βέλγος, όχι αυτός μικρός είναι. 24 χρόνια, 23-24. Εκεί πέρα είναι ο τροματοφύλακας, ναι. Εντάξει, δηλαδή ο αίμα, άμα μπει και ψηθεί λίγο, ξέρω εγώ, για τρεις αγώνες, δεν θα αλλάξει επίπεδο. Πώς τον έχεις εσύ, γιατί εγώ δεν τον έχω δει καθόλου. Δεν τον έχω δει, μόνο με άτομα που τον βλέπουν μιλάω. Δεν σου είπα ότι πρόσεξε με λίγο κάτι. Εγώ δεν υποτιμώ τον Έμαν και δεν λέω ότι δεν είναι καλό. Όχι, θέλω εμπειρία μερικά άκουσα από μερικούς. Είναι μικρός, είναι τέτοια. Μα το γιατί δεν είναι. Μικρός είναι, εννοείται ότι είναι μικρός. Εντάξει, και για τερματοφύλακα είναι πολύ μικρός. Εννοείται, αλλά άμα είναι ταλεντάκι, άμα το έχει, γιατί να μην το βάλεις μέσα. Μην το ρισκάρεις. Ούτως ή άλλως, εγώ έχω δει πολλά λάθη τέλος πάντων. Που δεν αυτή η έξοδος είναι. Δηλαδή θα θυμηθώ τον κόλμη τον Λιβαδιακό που φάγαμε γίνεται σέντρα από 40 μέτρα μέσα στην περιοχή και δεν βγαίνει 3 μέτρα μαζί με τα χέρια μα τα σηκώσει. Ποιες δεν καθάρισε τη φάση και αφήνεις να σε πάρει την κεφαλαιότητα στη γραμμή περίμενε. Βγαίνει 40 μέτρα από πλάγια σέντρα θα κάνωστε. Βγαίνει και καθάρισε τη φάση. Δεν είναι και χάσαμε ένα μηδέν εκείνο τον αγώνα. Για μένα ψεύτηκα. Βγαίνεις καθαρής, όταν βγαίνεις έξω, βγαίνεις, τους παίρνεις παραμάζω μόνος. Και κάτι άλλο, ο Λάρσεν, δεν λέω ονόματα εγώ, αλλά τώρα κάνουμε συζήτηση. Ο κύριος ο Λάρσεν, τι απογοητευτικός είναι, πόσο μ' άρεσε εσύ πέρυσι. Δεν έχει επανέλθει τον τραυματισμό του. Τίποτα, μα εχθές ήταν τόσο χάλια. Ήταν κακός, ναι. Όχι, απλώς δεν της έκανε δύο λάθη, δύο καλά. Όλα του, όποτε ακουμπούσε την μπάλα, πώς είναι τόση αλλαγή ρε εσύ. Εντάξει, δεν επανήλθε και ο Τόρσον, και τόσο. Και αυτός κακός. Και αυτός κακός. Και ο Μπάσα που μπήκε αλλαγή. Εγώ νομίζω ο Μπάσα μπαίνει αλλαγή, τα παίρνει λίγο στο κρανίο και είναι λίγο αδιάφορος. Έχει εκείνο το... Με τον Σάσα, σε αυτή την κατάσταση μάλλον θα πρέπει να το συνηθίσει. Ναι, αλλά στραβώνει πολύ και τον βάζει, γιατί άμα θυμάσαι που τον έβαλε βασικό επάνω. Ήταν καλός. Τον έβαλε χθες, μπήκαν αλλαγές. Πού ήταν καλός. Επάνω δεν έπαιξε στο... Στην Νορβηγία. Ναι. Δεν νομίζω. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν λέμε τώρα ότι ήταν διακρίνεται, αλλά ή εδώ στη Λευκοσία. Κάπου ήταν... Στη Λάρνακα ήταν καλός, ναι. Α, μπράβο, δεν είναι σε έναν αγώνα, κάθος μου, εντάξει, αλλά σου λέω, το βλέπω που στραβώνει. Ναι. Του βγαίνει εκείνο το αλβανικό, το σαμπουκαλίστικο, άμα δεν το βάζει βασικό, του βγαίνει εκείνο, τόσο τι απογοήτευση, ρε. Παίρνουν την μπάλα, ρε γαμό, βάζεις αλλαγή να σου κάνει κάτι και τίποτα, ρε, τίποτα. Δηλαδή οι πλευρές μας εκεί που πέρυσι είχαμε Λάσον Ματέο, φέτος έχουμε καλά που ο Γιάννης λίγο να ανέβει και αυτός ακόμη. Αλλά Λάσον, άμα ήταν καλός ο Λάσον περσινός, θα ξέσκησε χθες. Όλη την πλευρά εκείνη την είχε και θα έμπαινε μέσα, θα βάζει και γκολ. Θα τα βρει τα πατήματα του πάλι ο Λάσον. Ναι, μακάρι να τα βρει, κρίμα, γιατί είναι σωματικά είναι πολύ καλός είναι. Κρίμα είναι και χαρακτήρας, καλό παιδί, εργατικός. Δουλεύει πολύ, αλλά με κάνει εντύπωση τόσο μεγάλη αλλαγή. Όλα καλά, εντάξει, έγινε τι έγινε τώρα, αλλά και τον τροματοφύλακα τώρα λέω, βλέπεις, βάλ το παιδάκι, ναι, άμα το έχει, το έχει. Αν δεν το έχει,
Εγώ λέω και 21 να είμαι και 20 να είμαι. Άμα το έχει το παιδί, θα μία, ένα, δύο αγώνες, θα τρεις αγώνες, θα θέσεις με την ομάδα. Τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν πιο καλά, αυτοί αποφασίζουν, αλλά εντάξει, επιλογές είναι. Άλλος πληρώνει, άλλος αποφασίζει. Να σε καλά. Τη γνώμη μας λέμε. Να σε καλά. Έχουμε κι άλλους δύο, να σε καλά, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Για χαρά. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ και στενοχωρήθηκα πολύ εκτός από την, από τον αποκλεισμό της ομάδας. Ναι. Αυτό το περιστατικό το οποίο... Το περιστατικό με πια γιατί... Στις πράξεις. Κόπηκε το σήμα σου. Ναι. Το οποίο μου κάνει πολύ αστείο, ας πούμε, σαν επαγγελματική για επαγγελματική να έχεις τόσα χρήματα και να μην έχεις εξασφαλίσει μια security κάτι, ας πούμε, για τα χρήματα. Ουσιαστικά είναι κρίμα γιατί κάνουμε μια μεταγραφή σχεδόν με αυτά τα χρήματα που ακούγεται ότι χάθηκαν. Είναι πολύ τραγικό αυτό. Κρίμα. Θα πρέπει να το φροντίσουμε, ας πούμε, άμεσα αυτό. Τώρα, όσον αφορά για τον τερματοφύλακα που είπαν όλοι, σίγουρα η καρδιά μας πήγε στο στην Κολότσεπη πολλές φορές από πέρσι με τον συγκεκριμένο. Είναι ηλίου φαϊνότερο από τη στιγμή που δεν έχει και έξοδο και δεν είναι και καλό στα πόδια ότι θέλουμε όχι δεύτερο τερματοφύλακα, πρώτο τερματοφύλακα. Ο συγκεκριμένος είναι ελλειπής για αυτό που είπα να γίνει ο Άρης. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα από εκεί πέρα, οπωσδήποτε και χρειάζονται κάποιες ακόμη ενισχύσεις. Αλλά η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να δούμε πρώτο τερματοφύλακα. Για πρώτο αυτό. Λες εσύ. Μάλιστα. Σίγουρα. Σίγουρα πρώτο. Γιατί σου είπα ότι ξεκινάνε όλες οι ομάδες από τον Άσο. Ο Άσος μας έχει προβλήματα και δεν μπορεί να γιατρευτεί. Δεν είναι πιτσιρικάς για να βελτιωθεί. Είναι σε μια ηλικία πλέον που δεν μπορεί να βελτιώσει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί την έξοδο, δεν έχει τα πόδια, δεν έχει αριστερό πόδι. Οπότε νομίζω ότι και είναι, πρέπει να κοιτάξει άμεσα. Ας πάρουμε αυτόν τη Κύπρου που ήταν τον, που ήθελε μεσό. Το Βοζίνια. Βέβαια, πολύ καλύτερος. Και θα είναι και φτηνός. Ναι. Τώρα που καταστρέφονται αυτοί είναι ευκαιρία. Θα ήταν καλή περίπτωση. Ας το κοιτάξουν εκεί στην ΠΑΕ. Θα ήταν καλή περίπτωση ο Βοζίνια. Ναι, ας το κοιτάξουν τώρα που καταστρέφονται αυτοί. Μπορεί να το πάρει και πολύ φτηνά. Καλός, έμπειρος. Δεν θα είχε πρόβλημα νομίζω να είναι και δεύτερος εδώ. Καλή περίπτωση. Και ενδεχομένως να μην ήταν και τόσο διάφορο για τον Άρη πριν ακόμα τα παιχνίδια με την ΑΕΛ, να ξέρεις. Μακάρι, ας κάνουν κάτι, μην το μπορούν να το πάρουν. Είναι φωνάνη και δηλαδή ότι είναι ένας τροματοφύλακας ο οποίος νιώθει. Θα δούμε. Πάντως έχεις πέσει μέσα σε δύο παιχνίδια στο Βικελίδης Ευρωπαϊκά, έχεις πέσει πάνω σε κακό διαιτητή και σε κακούς διαιτητές και σε εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Εντάξει, όλα μπορεί να συμβούν. Εντάξει. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Για να πάμε και στον επόμενο. Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να πει τον κύριο Καρυπίδη ότι θέματα σαν το χθεσινό με τις πράξεις δεν πρέπει να το βγάζουμε ίσως. Προς τα έξω. Προς τα έξω. Και γενικά κάποιος να το κάνει λίγο έτσι, λίγο να το προπονήσει λίγο σε κάποια πράγματα. Ναι. Δεν το βγάζει. Δηλαδή γίνεσαι περισσότερο ρόμπα από όσο θα... Δηλαδή, ποιος ο λόγος. Να δώσεις τους, στους κακεντρεχείς ανθρώπους, δηλαδή λαβή να σχολιάζουν για πράγματα που πραγματικά είναι γελία. Έτσι. Mm. Μην είναι εσύ ο ίδιος φίλε, κύριε πρόεδρε Καρυπίδη, στην ΠΑΕ με τα χρήματα. Και πάρε και δυο τέτοιο, securitados άμα δεν βρίσκεις τι άλλο να τα κάνει. Δηλαδή δεν ακούγεται καλό. Και ιδιαίτερα και αυτό για το παιδάκι, το έτσι, αυτό που είπε. Δεν είναι σωστά πράγματα. Ναι. Και κάτι άλλο. Παρακαλώ πολύ αν γίνεται να κόψετε τις γραμμές μετά από τέτοια παιχνίδια για καμιά εβδομάδα. Γιατί βγαίνουμε όλοι και λέμε τις χαζομάρες μας. Στο κοντό μας και στο στραβό μας. Χθες μπήκαμε και βάλαμε 3 γκολ. Παραλίγο θα κάναμε το ακατόρθωτο. Ναι. Και κανένα δεν το έχει πει. Δύο συναδιανούς άκουσα. Ναι. Κανένα δεν το έχει πει. Ρε παιδιά, εντάξει. Έχουμε προβλήματα σαν ομάδα, ωραία. Χθες
Δηλαδή η ομάδα έδειξε ότι εντάξει παίξανε τα παιδιά. Με πάθος, δηλαδή παίξανε λες και θα παίζαμε εμείς ας πούμε στο παιχνίδι. Και τώρα εντάξει ο έπρεπε να βγει, δεν έπρεπε να βγει. Χάνεται λίγο το σήμα σου για επανέλαβε. Τις φορές βγήκαν οι επίδεσεις, σχεδόν ευκαιρία για γκολ ήταν. Η άμυνά μας που ήταν. Άμα το πάμε κι αλλιώς. Τέλος πάντων, εύχομαι να ηρεμήσουμε όλοι. Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί θα έχασε πολλά λεφτά από τα επόμενα παιχνίδια. Αλήθεια, και γιατί λογικά θα περνούσαμε. Εγώ γι' αυτό στεναχωρήθηκα. Και γιατί θα ακουγόμασταν ακόμα περισσότερο. Να κάνουν τα δύνατα δυνατά να ξαναβγούμε Ευρώπη. Κάθε χρόνο πρέπει να βγαίνουμε Ευρώπη. Είναι αυτονόητο στόχος, Γιονάρη, εντάξει. Ναι, καλά σχετικό είναι και το αυτονόητο με βάση το τι έχουμε περάσει. Τη στιγμή που πρωτάθλημα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και να θέλεις να πάρεις και αν μπορούσες να πάρεις, είναι δύσκολο έτσι όπως θα μου κάνει. Τουλάχιστον να βγαίνεις κάθε χρόνο Ευρώπη. Και θα έρθει σίγουρα ένα κύπελο. Mm. Με σωστή δουλειά και σωστό προγραμματισμό. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον Βασίλη μου. Ωραία. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Ανοιχτές οι γραμμές για λιγότερο από 10 λεπτά πλέον. Για κάτσε να δω αν έχουμε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, έλα. Ωραία. Κάτσε να κάνουμε ένα refresh. Τέλεια. Στέλνε και τα μηνυματάκια σε FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Ανοιχτές και τηλεφωνικές γραμμές. Τα μεταγραφικά που με συγχωρείτε, προσπάθησα να πω νωρίτερα. Αλλά με πολιορκήσατε με τις γραμμές και πολύ καλά κάνατε βέβαια. Διαβάσατε και σήμερα το πρωί στο All About Aris, ξανά μετά από 2 μήνες περίπου, το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος απασχολεί τον Άρη από τη στιγμή που όπως φαίνεται δυσκολεύει αρκετά η περίπτωση του Ματέο Γκαρσία. Υπάρχει μια πρόταση του Ερυθρού Αστέρα προς τη Λας Πάλμας για τον ποδοσφαιριστή, 2 εκατομμύρια ευρώ, μπραφ, cash μπροστά, το οποίο είναι κλειδί στις διαπραγματεύσεις με τους Ισπανούς, οι οποίοι καίγονται για ρευστό αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να μειώσουν το μπάτζετ τους από τα 19 στα 8 και να καλύψουν τη χασούρα της περσινής σεζόν. Και έτσι έχει προβάδισμα Ερυθρός Αστέρας και έναντι του Άρη και έναντι του Ολυμπιακού φυσικά για τον παίχτη. Και Λας Πάλμας εννοείται ότι θα προτιμήσει την πρόταση των Σέρβων, γιατί είναι χρήματα τα οποία θα τα πάρει άμεσα. Έτσι λοιπόν ο Άρης εξετάζει άλλες περιπτώσεις. Του Μαντσίνι είναι μία από αυτές που έχει ξεχωρίσει από τον περασμένο Ιούνιο η ομάδα. Όταν προσπάθησε να φέρει στη Θεσσαλονίκη δεν τα κατάφερε. Θα προσπαθήσει τώρα να κάνει μια κίνηση για να δει κατά πόσο μπορεί να φέρει τον ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην Μπορντό, μην το ξεχνάμε, στο γαλλικό σύλλογο από τον οποίο δεν υπολογίζεται. Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, δυσκολεύει η περίπτωση του Ματέο. Περιμένουμε να δούμε αν σήμερα θα προκύψει κάτι οριστικό όσον αφορά τον Ντεμποκ, για να καλυφθεί και αυτό το κενό που υπάρχει στο αριστερό άκρο της άμυνας και φάνηκε και χθες, όταν έγινε αλλαγή ο Κόρχουτ, που έπιασε κόκκινο, δεν μπορούσε άλλο, ο Ούγγρος, που επέστρεψε στις πολύ καλές εμφανίσεις, ήταν η καλύτερη του φέτος σε κάθε περίπτωση. Και να δούμε και τι άλλο θα προκύψει με τα γραφικά μέσα στις επόμενες μέρες, που πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πιο γεμάτες με τα γραφικά για τον Άρη. Διότι όπως είπαμε και πριν και συζητάμε και με εσάς τόση ώρα, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Πάντα είναι βέβαια στην ευχέρεια του Προέδρου πρώτα πόσα λεφτά θέλει να διαθέσει ο Καρυπίδης. Πολύ βασικό αυτό. Και μετά από έναν αποκλεισμό κιόλας, πόσα μπορεί να διαθέσει. Και από εκεί και πέρα, πού θα κρίνουν οι άνθρωποι της ομάδας ότι χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι φανερό νομίζω που ο Άρης θέλει παίχτης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλει το αριστερό μπακ που θα αποκτήσει. Θέλει ένα δεύτερο τερματοφύλακα, θέλει ένα εξάρι και για μένα θέλει και ένα φορ. Το εξτρέμ είναι λίγο ερωτηματικό ανάλογα τι θα γίνει με τον Γκάμα. Αν ο Γκάμα γυρίσει υγιής, μπορεί και να μην χρειαστείς. Αν όμως γυρίσει υγιής, δεν γυρίσει υγιής και φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος πλέον, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τον Γκάμα πάντως, όπως είπαμε και πριν, θα τον δούμε αύριο. 6,5 ώρα ο Άρης δίνει φιλικό στον Εύωσμο με τον Αγροτικό Αστέρα. Φιλικό στο οποίο θα αγωνιστούν κυρίως οι αναπληρωματικοί, οι παίκτες που έχουν είτε λίγο είτε καθόλου χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής. Όχι δηλαδή οι βασικοί και αυτοί που είδαμε να παίζουν χθες κόντρα στην Μόλντε. Και φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Πορτογάλο. Για να δούμε
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και για να δουν πρώτα φυσικά οι άνθρωποι του Άρη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, να τους βοηθήσει να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και να κάνουν μια πιο ξεκάθαρη εκτίμηση για το πότε θα επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής στην αγωνιστική δράση και θα είναι στη διάθεση του Σάβα Παντελίδη για τα παιχνίδια της ομάδας. Λογικά φαντάζομαι θα δούμε και τον Ντουάρτε, που κι αυτός είναι ένα ερωτηματικό, είναι η αλήθεια. Ο Ολλανδός μέσος που χθες κόπηκε από την τελική 18άδα μαζί με τον Μπακούτσι από τον Παντελίδη. Φαντάζομαι ότι και αυτός θα παίξει αύριο και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια είναι και η δική του κατάσταση και κατά πόσο είναι έτοιμος να βοηθήσει ή θα πρέπει να τον περιμένουμε κι άλλο. Τον Ολλανδό, το οποίο η απουσία από τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, όπως και να το κάνουμε, δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Για το αν τελικά ήταν μια καλή κίνηση ή όχι, απλά είναι ένας παίχτης ο οποίος χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω σε σχέση με τους υπόλοιπους και στο τέλος θα δούμε ωραία πράγματα από αυτόν. Σίγουρα στον Άρη υπάρχει προβληματισμός για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αν τον δούμε αύριο, τώρα σε ένα φιλικόμενο Αγροτικό Αστέρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι κριτήριο, δύσκολα είναι κριτήριο, αλλά τουλάχιστον να τσεκάρουμε και τη δική του αγωνιστική κατάσταση. Πιάσαμε την κουβέντα με την μπάλα και παραλείψαμε να αναφέρουμε, θα το κάνουμε στις καθυστερήσεις της εκπομπής. Μια είδηση έκπληξη. Και ποια είναι αυτή η είδηση έκπληξη? Ότι ο μπασκετικός Άρης έκανε μεταγραφή. Σήμερα το πρωί η ΚΑΕ Άρης, μία μέρα μετά από τη γιορτή της Παναγίας, ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Βόσνιο Φόργορντ, τον Κύριο Μιλόσεβιτς, ο οποίος στα 34 του θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, γνωστός από την παρουσία του τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που τον είχε φέρει το 2014, αγωνίστηκε συνέχεια το 2017. Ο Μιλόσεβιτς, που νομίζω είχε ακουστεί και στο παρελθόν, ξαναγνωρίζει την Πρίφτη, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης έχει παίξει στον Προμηθέα Πάτρας, από το βλέπω εδώ πέρα το βιογραφικό του. Πέρυσι ήταν στο Λαύριο και φέτος θα είναι στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, ο οποίος έκανε σεφτέ στις μεταγραφές και αυτό ίσως να μας ετοιμάζει και για άλλες ανακοινώσεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Περισσότερο μπορεί να μιλάει η ελπίδα μου αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα το ότι ανακοινώθηκε μεταγραφή στον μπασκετικό Άρη σε κάθε περίπτωση είναι είδηση. Ο Άρης, ο οποίος αύριο στο φιλικό με τον Αγροτικό Αστέρα θα αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια, όπως ενημέρωσε η Άρης λίγο πριν, σε ένδειξη πένθους για το χαμό του Κουκ. Αύριο σε 6.30 αυτό το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, στον Δημήτρης Κοντικάκης, στον Εύοσμο. Θα είμαστε φυσικά εκεί για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού και κυρίως για τον Μπρούνο Γκάμα, πάνω στο οποίο θα είναι στραμμένα και τα περισσότερα βλέμματα. Ευχαριστώ πολύ. Η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, σε μια νέα εβδομάδα, εβδομάδα πρωταθλήματος για τον Άρη. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε. Εύχομαι να συνεχίσετε τις διακοπές σας όσοι σήμερα γιορτάζετε το Αγίου Ανάμεσα και δεν δουλεύετε. Υπάρχουν και αυτοί, Βασίλη Καβαδία. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.